Κύριε βουλευτές, αγαπητοί δήμαρχοι, αγαπητοί της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θεωρώ ότι πέρα από τα κόμματα και τα χρώματα, εμένα μου αρέσει που η αυτοδιοίκηση ενώνει, γιατί τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών είναι κοινά, δεν έχουν χρώμα. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρέθηκα κοντά σας σε μια συνάντηση που αφορά την υγεία, άρα αφορά τη ζωή μας, και σε μια περίοδο που πράγματι είναι αρκετά θέματα ανοιχτά στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης, και πολύ σωστά ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Σκοτίνας, αλλά και όλοι οι οργανωτές, κάναν αυτή την συνάντηση για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και προφανώς να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό. Να πω βέβαια ότι ως γιατρός και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, σήμερα είχαμε μια σημαντική συνάντηση με τον σύνδεσμο που έχουμε δημιουργήσει από τους συλλόγους ασθενών και των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, αλλά κυρίως να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης μια ενός καινούριου θεσμού που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με όχι το δικαίωμα του οικογενειακού γιατρού, αλλά την υποχρεωτική πρόσβαση στον οικογενειακό γιατρό πριν να βρεθούμε στον ειδικό γιατρό. Και θα λέγαμε αυτό ότι η έννοια του οικογενειακού γιατρού είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ χρήσιμη. Όμως, αυτή η έννοια είναι μια έννοια την οποία εισήγαγα τη δεκαετία του 60 στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η Μεγάλη Βρετανία μπορεί να την ακούμε έτσι σαν εκπαιδευτικό κέντρο και για άλλους λόγους πάρα πολύ σημαντική χώρα, αλλά στον χώρο της υγείας το 60 ήταν από τις πρωτοφόρες χώρες. Το 2018 δεν θεωρείται, τουλάχιστον για την πρωτοβάθμια περίθαψη, από τις πιο εγνωσμένες αξίες, από τις πιο σημαντικές χώρες για την δυνατότητα να αντιγράψει κανείς το σύστημα της υγείας. Γιατί αυτό? Διότι οι Εγγλέζοι δεν τους ενδιαφέρει να γίνουν γιατροί, δεν κοπιάζουν δηλαδή να γίνουν γιατροί, τους ενδιαφέρει η οικονομική ή άλλη διοικητική πλευρά της επιστήμης, όχι η ιατρική πάντως. Και όπως πιθανολογώ κάποιοι να έχουν πάει εκεί ή να έχουν ακούσει, οι γιατροί οι οποίοι τουλάχιστον εγκαθιδρύουν το σύστημα αυτό είναι αλλοδαποί, είναι από άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και Έλληνες, Ρουμάνοι, Αιγύπτιοι κλπ. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι τη δεκαετία του 60 λέγαμε πάμε στον γιατρό. Εδώ στην Ελλάδα όμως είχαμε τη δυνατότητα μέσα από τη θεώρηση του Ιπποκράτη, μέσα από τη δυνατότητα του σύγχρονου γιατρού και της οικογένειας που ήθελαν να κάνουν γιατρό, είχαμε τη δυνατότητα λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο αριθμό ιατρικού δυναμικού, πολλών ειδικοτήτων, αξιόλογων, αξιοσέβαστων και αξιοπρόσεκτων. Και δεν το λέω εγώ ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ή ως γιατρός. Το λέω διότι όπου και αν έχουν βρεθεί οι Έλληνες γιατροί, είτε στην Αμερική είτε αλλού, έχουν βρεθεί στα ανώτατα σημεία του συστήματος αυτού του χρόνου. Άρα λοιπόν εδώ είχαμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε πολλούς αξιόλογους, πολλών ειδικοτήτων γιατρούς, και έτσι άρχισε ο κόσμος να σκέφτεται, καλωσορίζουμε και τον Δήμο τον ΠΕΠΑ, όπου όχι μόνο μπόρεσαν να καταλάβουν πονάει το αυτί μου, πάμε στον ορεινά, πονάει όμως μου, πάμε στον ορθοπαιδικό, έχω γυναικολογικό πρόβλημα, πάμε στην γυναικολογία, το αντίστοιχο αντρικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν
η δυνατότητα να έχουμε πολλούς γιατρούς μας έδωσε και την εξειδικευμένη ιατρική. Εδώ λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι τα τελευταία χρόνια φύγαν πολλοί γιατροί και το ξέρεις πολύ καλά Βασίλη, και ο λόγος ήταν ότι αντί να μπορέσουν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της κρίσης, της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα τα τέσσερα τελευταία πέντε χρόνια να μπορέσουμε να κάνουμε ένα υγειονομικό σύστημα ζηλευτό σε όλο τον κόσμο, εφόσον είχαμε το έψιχο δυναμικό και εφόσον θα μπορούσε αυτό να γίνει και εξαγώγημο προς τα έξω, ότι έχουμε τη χώρα της υγείας που λέγεται Ελλάδα και έχουμε το καλύτερο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, βρήκαμε τρόπους ώστε να φύγουν τα παιδιά μας, να φύγουν τα πνευματικά κεφάλαια της χώρας μας, να τρίβουν τα χέρια τους οι Ευρωπαίοι, είτε Γερμανοί, είτε Εγγλέζοι, είτε Δανείοι, είτε οποιοδήποτε άλλος, γιατί βρήκαν εξειδικευμένους γιατρούς υψηλής ποιότητος και προφανώς πήγανε για βιοποριστικούς λόγους πάνω από 18.000 Έλληνες γιατροί το τελευταίο χρονικό διάστημα της κρίσης και προφανώς ερήμωσε η χώρα από αυτό το αξιόμαχο επιστημονικό δυναμικό. Έτσι λοιπόν, αντί να βρεθούμε σε πολιτικές οι οποίες να δώσουν τη δύναμη ο κάθε πολίτης να νιώθει καλά ότι γρήγορα έχει πρόσβαση στον γιατρό, γρήγορα θεραπεύεται, γίνεται η δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας, σήμερα βρισκόμαστε σε μια πολιτική η οποία τι λέει, λέει απαραίτητος θα περάσεις από τον οικογενειακό γιατρό και αν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, μπορεί να πας και στον ειδικό γιατρό. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ναι, πρέπει να υπάρχει οικογενειακό γιατρός, κύριε Τσακουκίνη, προφανώς. Και το λέω γιατί ξέρω ότι είστε αξιόμαχος γενικός γιατρός. Αλλά αυτός που θα πάει θα πρέπει να είναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωσή του. Να υπάρχει ελεύθερη επιλογή του ασθενή, να επιλέξει βάσει της δικής του ασθένειας, βάσει του χρόνου προβλήματός του, να πάει στον εξειδικευμένο γιατρό, γιατί τον έχουμε τον εξειδικευμένο γιατρό. Και δεν χρειάζεται περισσότερη καθυστέρηση όταν υπάρχει λόγος κάποιος να βρεθεί για την καρδιά του στο πιο υλικό. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα δεν ξεκινάει όμως μόνο από το να θεραπεύσουμε την ασθένεια. Και θα με επιτρέψετε και ως Δήμαρχος Αμαρουσίου, αλλά κυρίως και ως Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, να πω ότι υπάρχει μεγάλη συνάφεια μεταξύ αυτοδιοίκησης, το ξέρει πολύ καλά ο Δήμαρχος Καβριωτικής, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε πρόληψη μέσα στην αυτοδιοίκηση, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε μόνο την ασθένεια, αλλά να προλαμβάνουμε τη διατήρηση της υγείας του πολίτη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει προσυμπτωματικό έλεγχο, δηλαδή πριν έρθει οποιοδήποτε σύμπτωμα, να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε ή μάλλον να προλάβουμε τη θεραπεία. Αυτό ακριβώς ήταν και ο λόγος στον οποίο δημιουργήθηκαν τα δημοτικά πολιατρία. Τα δημοτικά πολιατρία, τα οποία κυρίως την εποχή της κρίσης, ήταν οι δομές εκείνες που δώσαν στον ανασφάλιστο πολίτη, που δώσανε σε εκείνον που δεν είχε χρήματα, που δεν μπορούσε να βρει γιατρό, μέσα από αυτές τις δομές εντελώς δωρεάν να μπορεί να θεραπευτεί. Όμως, αυτό έγινε στις εποχές της κρίσης, οι οποίες διατηρούνται ακόμα. Κύρια βάση όμως των δημοτικών πολιατρίων ή και το κέντρο πρόληψης είναι να βρούμε τον ασθενή πολίτη, τον υγιή ασθενή πολίτη και μέσα από την πρόληψη που μπορεί να ξεκινάει από τα σχολεία, από τη θέση της εργασίας, από τα δημοτικά, να διατηρήσουμε την υγεία. Επειδή αυτή η προσπάθεια σήμερα δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί, είναι μια υπέρβαση της αυτοδιοίκησης. Είναι μια υπέρβαση των δημάρχων και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην Αυριωτική και πόσο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση, όπως και εδώ και στην περιοχή εδώ της Χερατρίας και την ευρύτερη περιοχή, ώστε να είναι δοτική σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Φτάνει αυτό? Θεωρώ πως όχι. Και γι' αυτό ακριβώς το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
τροπών υγείας τοπικής αυτοδιοίκησης, μία δομή της αυτοδιοίκησης, δημιούργησε τα ΚΕΠ υγείας, κέντρα πρόληψης υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο. Αυτά είναι επιστοποιημένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για 8 θανάσιμα νοσήματα που σχετίζονται με τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, με τον τραχύλο μαστού, τον καρκίνο προστάτα, δέρματος, εντέρου, στεφανίας νόσου, αλλά και ανεμισματικής περίπτωσης στην κοιλιακή ή άλλη χώρα, να μπορούν ανάλογα την ηλικία και το φύλο να αντιμετωπίζονται με μία εξέταση και να προλαμβάνουν αυτά τα θανάσιμα μαθήματα που δεν δίνουν πολλές φορές συμπτώματα, αλλά όταν δώσουν ένα γάμο.